τώρα που είχαμε κενό για μία εβδομάδα, κατέβηκα στην Κύπρο για να περάσω τα Χριστούγεννα με την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Ήταν τρομερά. Σήμερα που τον είδα στην πρόβα με ανησύχησε λιγάκι γιατί έχει πάρει κάποια κιλάκια. Που σημαίνει ότι χαλάρωσε αυτή την περίοδο. Οπότε ελπίζω αυτό να μην έχει επηρεάσει και τη φωνητική του απόδοση. Το γεγονός ότι το έπαθλο είναι ένα τόσο πολύ καλό σκοπό, τότε ας κερδίσει ο καλύτερος. Για μένα πιστεύω πως όποιος και να κερδίσει, στο τέλος της ημέρας αυτός που χρειάζεται να κερδίσει όντως κάτι από αυτό το live θα το έχει κερδίσει. Και αυτός είναι αυτά τα ιδρύματα. Για τη νέα χρονιά που μας έρχεται, εύχομαι στον εαυτό μου έμπνευση. Του Χοβίκ του εύχομαι να είναι πάντα γελαστός όπως είναι, χαρούμενος, αλλά να κρατάει τα μυαλά του στη θέση του. Και εύχομαι στον εαυτό μου πάρα πολλές γυναίκες. Από τη στιγμή που είχα πρωτοακούσει το Χοβίκ, ήθελα να πει αυτό το κομμάτι. Και το κράταγα με τα δόντια για να το δώσω να το πει παραμονή πρωτοχρονιάς. Πιστεύω να το απολαύσουμε όλοι μας. Hope you enjoy this. Νομίζω με αυτό το τραγούδι πραγματοποιήθηκε και η τελευταία ευχή του Χοβίκ για το 2009, Ήθελες να το πεις αυτό το τραγούδι. Ήθελα πολύ να το πω. Μπράβο. Λέει ψέματα, δεν ήθελα να το πει. Ήθελε να πει άλλο κομμάτι. Και αυτό. Εγώ τον έπεισα. Του λέω trust me. You can leave your Έχω ακούσει ότι ήθελε πάρα πολύ να πει αυτό το τραγούδι. Καλά. Ήθελε να πει το It's a man's world. Last year. Ναι, ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, Κατέρινα. Λοιπόν. Σημαίνει το εξής. Εμένα αυτό το τραγούδι με γυρνάει πάρα πολύ πίσω. Πολύ γελάω. Στη δεκαετία του 80 με 9,5 εβδομάδες. Σε καλό μας πολύ γελάμε σήμερα. Όχι. Και το θεωρώ με κάποιο τρόπο, όσο κι αν σας ακουστεί έτσι προκλητικό, λίγο παλιωμοδίτικο. Και εσύ κοίτα τι έκανε σήμερα για μένα. Πήρες αυτό το λίγο παλιωμοδίτικο κλασικό τραγούδι και το έφερες το 2010. Μ' αρέσει όταν τραγουδάς τα blues. Πολύ εκεί σε θέλω. Πάρα πολύ μ' άρεσες. Να σου πω, σταμάτα να τρως τώρα αυτές τις μέρες. Έτσι σε βλέπω έτσι. Τσουμπουρλούδικο. Είχα βάει Κύπρο την περασμένη εβδομάδα και δεν μπόρεσα να αντισταθώ στα λαχματζούν της γιαγιάς. Και να μην μου το έλεγες, θα το καταλάβαινα. Από το πολύ φαΐ, Κατερίνα μου, ούτε χρόνια πολλά δεν με πήρε να μου πει. Να ακούω από σένα, Κατερίνα, ότι αυτό το τραγούδι είναι παλαιομοδίτικο. Το οποίο είναι τόσο επίκαιρο στη δική σου περίπτωση. Γιώργο. Κοίτα, νομίζω αλήθεια είναι ότι ο Χοβίκ εδώ είναι πάρα πολύ άνετος. Στα blues, αυτή τη σκηνή με κομμάτια του Joe Cocker, κάθε φορά που κάνει κάτι τέτοιο,
είναι στα καλύτερά του. Εδώ είναι πολύ άνετος και πάρα πολύ καλός. Και πιστεύω εδώ κάπου θα το δούμε και στο μέλλον. Εδώ είναι η μεγάλη του αγάπη. Μερικές φορές μου αρέσει να τον δω σε πιο αγγλικό rock σκηνή, όμως εδώ είσαι πολύ καλός, άνετος, εδώ εσύ παίζεις μπάλα. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Τι λες για αυτά, Γιώργο? Λοιπόν, θα πιαστώ από μια κουβέντα που είπανε σε μια προηγούμενη εκπομπή η Κατερίνα και ο Νίκος, και παρόλο που στο τραγούδι της ζήτησες να τα βγάλει όλα, εσύ το φόρεσες το τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ. Το κάναμε δικό μας. Yeah, baby. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό. Και εγώ σου βγάζω το καπέλο, μεγάλε. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Βίκ. Νικόλα. Έχει ο Θεοφάνος, είδες τι ωραία τα λέει. Σου βγάζω το καπέλο, ενώ στο τραγούδι το καπέλο μένει, καταλαβες. Λοιπόν, ήσουν πάρα πολύ καλός. Οι ανάσες σου, το στυλ σου, το δόσιμό σου στο κομμάτι. Άρχοντας. Το είπες όπως έπρεπε. Ευχαριστώ πολύ. Και εδώ νομίζω τώρα ότι... μπορείς να τα βγάλεις όλα. Βλέπουμε και τώρα που θα πάω πίσω. Μετά και το καπέλο που έβγαλε ο Γιώργος Θεοφάνος. Ναι. Τελειώσαμε. Νομίζω και σήμερα βλέπουμε από τα παιδιά κάτι άλλο, γιατί έχουν και την άνεση ότι δεν υπάρχει αποχώρηση. Και έτσι τους βλέπεις, είναι πιο άνετοι. Γιώργο, εγώ ήθελα να πω το εξής. Δεν υπάρχει βεβαίως αποχώρηση, αλλά οι fans σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό συνεχίζουν να βλέπουν τα παιδιά. Κοίτα, η ουσία εδώ είναι σήμερα έχουν και μεγάλο σκοπό. Η κάθε εμφάνισή τους παίζει ρόλο. Παίζει 100%. Ρόλο στην καρδιά των ανθρώπων που τους βλέπουν από το σπίτι. Έτσι. Διαμορφώνει άποψη, όπως λέει και η Κατερίνα. Όλα παίζουν ρόλο. Λοιπόν, ο Χοβίκ εκπροσωπεί σήμερα το σωματείο Μάνα, που λειτουργεί ως ολοήμερος προφωνητιακός σταθμός για άπορες μητέρες στην Κύπρο. Πολύ σημαντικό το έργο και αυτού του σωματείου που επέλεξε για αυτή τη βραδιά ο Χοβίκ. Δώστε του θετική σας ψήφο στο νούμερο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στον οθόνη σας. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. Χοβίκ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, φίλε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.